Με πλακάτ και λόγια οργής, κάτοικοι της Αγίας Τριάδας προχώρησαν σε μαζική απόβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση της συνοικίας. Εκφράζουμε την οργή και αντανάκτησή μας και διαμαρτυρόμαστε έντονα για την εγκατάλειψη της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας, με αποτέλεσμα η ιστορική συνοικία της παλιάς πόλης να υποβαθμίζεται συνεχώς, μεταβαλλόμενη σε γκέτο. Έμειναν μόνο οι υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Τριάδα μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα. Τελικά δεν μπήκε ούτε σε τελευταία. Διεκδικούμε χρηματοδότηση συνολική της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Παρόμοια εγκατάλειψη και της δικής του συνοικίας περιέγραψαν με μελανά χρώματα εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας της Φορτέτσας. Θέλω να μου πείτε πότε ήρθατε τελευταία φορά και θέλω να δείτε αν έχουμε πλατεία, αν έχουμε δρόμους, αν έχουμε φόρο, αν έχουμε νερό, αν έχουμε δρόμο, αν έχουμε σημεία διαφυγής και καταφυγής. Η Φορτέτσα είναι το παρκό του Ηρακλείου και είναι τελείως υποβαθμισμένη από όλες τις προτεραιότητες. Υπό το βάρος της βροχής παραπώνων και καταγγελιών από εκπροσώπους των συνοικιών, επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ζήτησαν τα προβλήματα αλλά και η αναγκαία δρομολόγηση έργων να μπουν οργανωμένα στο μικροσκόπιο επόμενων συνεδριάσεων. Και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αυτοτελές θέμα να συζητήσουμε και την Αγία Τριάδα και τα προβλήματά της. Άρα το έχουμε αποθέτουν οι συνδυμότητες μας από την Αγία Τριάδα θα μπορούσε άμεσα, που έτσι έλεισε, άμεσα να γίνει η συζήτηση του προγράμματος έργων και του προϋπολογισμού του 23, να δούμε τι και ποια πράγματα μπορούν σε πρώτη φάση του 23 να μπουν, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημοκράτησης. Αλλά με τρεις συνεχείες, συζήτηση ουσιαστική, δεν μπορεί να γίνει. Συμφωνώ. Ή εκτός, αν θέλουμε να πούμε τα είπατε, φυγέτε. Για πολλωστή φορά έδωσαν το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτοικοι και από την περιοχή του Λάκου που κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να σκύψει πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.